Annus Horribilis, αυτή η λατινική φράση ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή του 2015 για δύο από τις πιο ισχυρές διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, τη FIFA και την IAAF. Μετά το τεραστίου μεγέθους σκάνδαλο διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, ήρθε η καταστροφή για τον κλασικό αθλητισμό με το σκάνδαλο ντόπινγκ. Δύο σκάνδαλα που έπληξαν με σφοδρότητα τον πυρήνα της παγκόσμιας αθλητικής πραγματικότητας. Το κουβάρι με το σκάνδαλο της FIFA άρχισε να ξεδιλύγεται τον Μάιο. Το ότι οι ελβετικές αρχές, ενεργώντας για λογαριασμό του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνέλαβαν αρκετά στελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ζυρίχης. Η αρχική έρευνα ήταν για την αμφιλεγόμενη διαδικασία επιλογής των δύο χωρών που θα φιλοξενήσουν τα παγκόσμια κύπελα του 2018 και του 2022, τη Ρωσία και το Κατάρ. Αυτή η έρευνα επεκτάθηκε για να καλύψει περίεργες δοσοληψίες της FIFA τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η πολύ προσοδοφόρα FIFA άρχισε να καταραίει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Η προδοσία της εμπιστοσύνης είναι πραγματικά εξωφρενική και η κλίμακα της διαφθοράς σε βαθμό παράλογο. Η έρευνα για τις καταγγελίες περί δωροδοκίας και εγκληματικής κακοδιαχείρισης τελικά έφτασε στην κορυφή, στο όνομα του Προέδρου Σεπ Μπλάτερ, του ανθρώπου που από πανίσχυρος ποδοσφαιρικός παράγοντας έγινε ο πρωτομάστορας της διαφθοράς. Ο Μπλάτερ παραιτήθηκε και η Παγκόσμια Ομοσπονδία καλείται στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2016 να εκλέξει τον αντικαταστάτη του, τον άνθρωπο που θα οδηγήσει στη FIFA σε ένα καθαρότερο παρόν και σε ένα σταθερό μέλλον. Τα σκάνδαλα ντόπινγκ στον κλασικό αθλητισμό δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά όταν ο Λόρδος Σεμπάστιαν Κόε αντικατέστησε τον Λαμίν Ντιάκ στη θέση του Προέδρου της ΙΑΦ τον περασμένο Αύγουστο, πιθανώς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια άνευ προηγουμένου κρίση που απειλεί να κατακλείσει το παγκόσμιο στίβο. Σε μια καταδικαστική έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης για το Αντιντόπινγκ, ο ρωσικός στίβος κατηγορήθηκε ευρέως για διαδεδομένη και κρατική βοήθεια στο ντόπινγκ. Η Ρωσία αποκλείστηκε από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, όπως και από το Ρίο το 2016, μέχρι να αλλάξει τον εσωτερικό κώδικα και να είναι συμβατός με τον αντιντόπινγκ κανονισμό. Η έκθεση ήταν επίσης ένα ισχυρό χτύπημα στην ΙΑΦ που κατηγορήθηκε για χαλαρότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακριβώς όπως και στη FIFA, οι καταγγελίες για διαφθορά έφτασαν στην κορυφή. Ο πρώην πρόεδρος Διάκ τέθηκε υπό την έρευνα Εξεταστικής Επιτροπής για την κατηγορία ότι έλαβε δώρο 1 εκατομμύριο ευρώ για να καλύψει τις παραβάσεις ντόπινγκ. Αλλά και ο νέος πρόεδρος, Λόρδος Σεμπάστιαν Κόε, βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση για το ρόλο του στην αμφιλεγόμενη ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλου Στίβου του 2021 σε μια άγνωστη αμερικανική πόλη, το Γιουτζίν του Όρεγκον. Το 2015 δεν ήταν όμως μόνο ντόπινγκ σκάνδαλα και αθλητική κατήφια. Το 8ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι προσέφερε μια ηλιαχτίδα στη μέση μιας σκοτεινής περίοδου στην ιστορία του αθλητισμού. Οι 20 έθνοι αγωνίστηκαν στα γήπεδα της Αγγλίας και της Ουαλίας για το μεγάλο τρόπαιο, το οποίο όμως πάντα νίκησε έναν. Οι ομάδες από το Νότιο Εμισφαίριο κυριάρχησαν, αλλά μια αριστοτεχνική ομάδα, των All Blacks από τη Νέα Ζηλανδία, θριάμβευσε. Παρά το εκπληκτικό θέαμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι και άλλα συναρπαστικά τουρνουά, το 2015 θα μείνει στην ιστορία περισσότερο σε ένα έτος χάους και κρίσης στον αθλητισμό. Το 2016 φαίνεται να είναι η χρονιά των μεταρρυθμίσεων και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας, έτσι ώστε ο κύριος στόχος να είναι η επιστροφή στην αγωνιστική δράση.